Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Κυπριακής Δικαιοσύνης να καταδικάσει τη 19χρονη Βρετανίδα για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση βιασμού από 12 Ισραηλινούς. Η νεαρή κοπέλα τιμωρήθηκε με 4 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή με τη μητέρα της να ευχαριστεί τους συγκεντρωμένους έξω από το δικαστήριο της αμοχώς του. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθέναν σας που ήρθε εδώ σήμερα με πίστη, υποστήριξη και θέληση για δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Το εκτιμούμε αφάνταστα. Επιτέλους γυρίζουμε σπίτι. Σας ευχαριστώ. Η πελάτησά μου συνεχίζει να διατρανώνει την αθωότητά της και ότι είπε την αλήθεια. Και ενώ καλωσορίζουμε το γεγονός πως η τιμωρία της επιτρέπει να γυρίσει σπίτι της, διαφωνούμε κάθετα με την καταδίκη και η μάχη για την αθωότητά της θα συνεχιστεί. Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος των Ισραηλινών ήταν εμφανώς ικανοποιημένος. Η εκδοχή των πελατών μου έγινε καθολικά δεκτή και θα εναντιωθούμε σε κάθε αίτημα αμνηστίας που θα υποβάλουν οι δικηγόροι της κοπέλας μέχρι να εκφράσει καθολική και ειλικρινή μεταμέλεια για τις διαβολικές της πράξεις. Από το πρωί, εκατοντάδες διαδηλωτές που υπερασπίζονται την νεαρή Βρετανή συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη για το θύμα. Το δικαστήριο είχε κρίνει πως η 19χρονη κατέθεσε ψευδώς ότι υπέστη ομαδικό βιασμό από 12 Ισραηλινούς, λέγοντας ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις. Η απόφαση είναι ντροπιαστική και ελεηνή. Πρέπει να καθαρίσει το όνομά της, να μην έχει μητρό. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της και να κυνηγήσει τα όνειρά της με μια τέτοια καταδίκη. Είναι ντροπή ακόμη και που την είχαν υποψιαστεί. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Είμαστε πραγματικά έξαλλοι. Οι δικηγόροι της 19χρονης θα προσφύγουν κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.